βλέπουμε μία φωτιά να καίει μέσα στον οικισμό. Είσαι. Μέσα στον οικισμό, Ελένη. Σε απόσταση λίγων μέτρων από εσένα. Ναι, Δώρα, τι να πω, βλέπετε την κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι το συζητάμε. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Προσπαθούν τώρα. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που κάνετε, νομίζω. Είναι το αυτοκίνητο. Θα πάρει φωτιά. Είναι επικίνδυνο αυτό που κάνετε. Σας παρακαλώ, πείτε τους. Λοιπόν, προσπαθούν και οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή να συνδράμουν τον Απόστολο Βουρδί. Ο Γιάννης Χαλιάνος είναι στη σύνδεσή μας. Κάτι έσκασε. Ακούμε κρίξεις στο μεταξύ. Λοιπόν, παιδιά, κάτι έσκασε. Κάτι έσκασε. Πάμε πίσω. Λοιπόν, συγγνώμη, πάμε πίσω. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Τι ρεπορτάζ μπορείς να μας μεταφέρεις? Ναι. Ελένη, είσαι στον αέρα, είσαι στον αέρα. Είναι δραματικές οι ώρες αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο έτσι να μας μεταφέρετε πληροφορίες εργαζομένων του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου, τον κύριο Αντώνη Δημητρόπουλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητρόπουλε. Αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι αν έχει εκενωθεί επιτυχώς τον... Έχει εκενωθεί αρκετή ώρα πριν. Πολύ αρκετή ώρα πριν στάσει ποτέ στο νοσοκομείο μας. Μάλιστα, οπότε δεν κινδυνεύει κανείς, είναι άδειο το νοσοκομείο. Απλώς είμαστε μάχημοι να σώσουμε το νοσοκομείο μας. Εσείς πού βρίσκεστε? Μέσα στο νοσοκομείο. Παραμένετε μέσα στο νοσοκομείο, πόσοι εργαζόμενοι είστε αυτή τη στιγμή? Παραμένω μαζί με τους νοσοκομείς, θέλουν βοήθεια. Νοσοκομείο από παιδιά. Βλέπουμε την Ελένη Ασημακοπούλου, μιλάει με κάποιους. Είναι κλωβισμένη μέσα. Μέσα, δεν μπορεί να περάσει από τη φωτιά. Πού είναι κλωβισμένη, συγγνώμη, μπορεί να ηρεμήσουμε λίγο. Ε? Στο γαλάδι έχω έρθει. Πού είσαι, Κατερίνα? Ναι. Να πούμε λίγο. Έλα σπίρο... κάτω, Κατερίνα. Κατερίνα, φοβάμαι που τελειώσει. Να σου πω. Να ηρεμήσουμε λίγο, να ηρεμήσουμε λίγο. Όλα καλά, όλα καλά. Να τους κατεβάσουν όλους κάτω. Πού είναι. Ωραία, ωραία, μισό λεπτό. Είναι εδώ οι κλωβισμένες. Πού είναι η πολιτική προστασία, αλλά πάρε τους φέρει όλους κάτω. Να καούν, ανημάδια όλα. Οι άνθρωποι να κοιτώσουνε. Πού είναι και ο Μητσοτάκη, τα κυνηγά μέσα. Πού είναι ο Μητσοτάκη. Κορυδεύουνε. Αυτό το φέρανε με μέσον. Από γνωστό! Καλά και η φωτιά! Τα λαμβάνε μας κερδεύουνε! Πώς είναι ώρα! Από τις 12 η ώρα και η φωτιά! Από τις 12 η ώρα και η φωτιά! Και γιατί εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα! Έλα μου, τέτοια δυνατά προσβεστικά! Καθάριστα όλα! Όλα καθάριστα! Εδώ όλα καθάριστα, στην εκκλησία! Καθάριστα όλα! Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Ακούμε, εκενώνεται το Κωνσταντοπούλιο, το χειροκομείο. Ναι. Έχει ξεκινήσει ήδη η εκένωση του Κωνσταντοπούλιου. Το λέγαμε πριν, δεν είχα λεφτά. Όπως μας έχουν ενημερώσει αυτή τη στιγμή, έχουν απομείνει γύρω στα 15 άτομα, 15 ηλικιωμένοι, τους οποίους προσπαθούν τώρα να μετακινήσουν σε ασφαλές σημείο. Μέχρι τώρα έχουν μετακινηθεί όλοι οι ηλικιωμένοι που βρίσκονταν μέσα, δηλαδή αρκετοί αυτοί οι οποίοι ήταν τρόφιμοι στο Κωνσταντοπούλιο οίκο. Μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως μας έχουν πει, δεν έχει κινδυνεύσει κανένας από τους ηλικιωμένους. Συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε η εκένωση, ενώ πρέπει να σου πω τώρα ότι δυστυχώς μία ακόμη αιστεία έχει δημιουργηθεί ακριβώς δίπλα από το Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Είναι μεγάλη αυτή η αιστεία, Απόστολε. Ακριβώς από πάνω μας βρίσκεται το ελικόπτερο, το οποίο πάνε να κάνει τώρα έκανε ρήπτη προκειμένου να σταματήσει τη φωτιά, η οποία δυστυχώς με τη βοήθεια των ανέμων πλησιάζει πάρα πολύ γρήγορα το Καραμανδάνιο, το οποίο Καραμανδάνιο πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς ακόμη βλέπουμε καπνούς, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το κτίριο, υπάρχει και ο φόβος των εκρήξεων λόγω των φιαλών οξυγών που υπάρχουν στο σημείο. Ωστόσο μέχρι αυτή την ώρα βλέπουμε καπνούς να βγαίνουν μέσα από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Να ευχηθούμε να είναι καλά και οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται μαζί με κλιμάκιο της πυροσβεστικής και προσπαθούσαν να βοηθήσουν εκεί κάπως την κατάσταση. Ίσως ήρθε η ώρα να απομακρυνθούν εφόσον βρίσκονται οι φωτιές, οι φλόγες μέσα στο νοσοκομείο. Βλέπουμε την Ελένη Ασημακοπούλου πάντα συνομιλεί με κατοίκους. Ναι. Βλέπω οι άνθρωποι εδώ. Ναι, Ελένη, με κουβάδες στα χέρια τους βλέπουν να προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν. Είναι επικίνδυνο, Δώρα, είναι επικίνδυνο σε αυτό εδώ το κομμάτι, διότι μας είπε ο ανιψιός ενός ηλικιωμένου, ο οποίος ηλικιωμένος απουσιάζει, ότι έχει δεξαμενή γραερίου.
Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε νερό, δυνατό νερό στην περιοχή. Yeah. Το έχουν κόψει λόγω της φωτιάς. Με τη δεξαμενή γραερίου που υπάρχει εκεί, είναι κινδυνό. Δεν έχουν νερό, ακούσαμε την έκκληση του κατοίκου της περιοχής. Αυτό, κρουνό, κρουνού, συγγνώμη, κρουνούς δεν έχει. Από πού έχει πάει ο νερός. Η κρουνή είναι ακριβώς πίσω στο φράχτη του, από το... Έχει κρουνού, το σπίτι εδώ από πάνω έχει κρουνού. Από το Καραμανάνιο, όχι κρουνού. Αλλά είναι φωτιά, πώς θα μπούμε μέσα. Οι άνθρωποι και με κουβάδες, πώς να σβήσει, πώς να σβήσει. Συγγνώμη, δεν έχουμε δυνατούς να λέμε στη στιγμή. Πώς μπορείτε να σβήσετε, εστί, είμαι τώρα εδώ καμιά ώρα. Γεμίζω κουβάδες. Έχω και ένα κατσαρολάκι ρίμι και πάμε και ρίχνουμε. Γιατί ψάχνουμε, τόση ώρα περιμένουμε μάνικες. Έχει περάσει δύο φορές ένα ελικόπτερο, έχει λήξει λίγο νερό εκεί πίσω στο Καραμανδάνιο. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έχουν έρθει εδώ τα παιδιά οι πυροσβέστες. Ρίχνουν νερό και όσο περισσότερο μπορούν και αυτοί τους βοηθάμε με τις μάνικες. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βρίσκουμε κουβάδες, ό,τι έχουμε ο καθένας. Είναι απίστευτο με τι ταχύτητα κινείται η φωτιά και πώς το έχει περικυκλώσει κυριολεκτικά το Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Εκεί έξω από το Καραμανδάνιο υπάρχουν κάτοικοι. Απόστολε, έχει και ένα περιοχή. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία, γιατί δεν έχω εικόνα από σένα. Δεν ξέρω πώς είναι αυτή τη στιγμή. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με την κάμερά μας και να έχουμε και εικόνα για να δουν και οι τηλεθεατές μας. Αυτό που μπορώ να περιγράψω αυτή τη στιγμή είναι δίπλα ακριβώς από σπίτι. Είναι φωτιά η οποία καίει. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να περιορίσουν τη φωτιά και να μην σπάσει. Είναι ακριβώς στον περίβολο του σπιτιού. Ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Καραμανδάνιο. Έτσι, να ευχηθούμε να μην υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες και μετά πρέπει να ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση για τα καθάριστα οικόπεδα και για τις ευθύνες που μας ανέφερε και ο κύριος Αναστασίου, οι ευθύνες του κρατικού μηχανισμού που δεν είχαμε άμεσα πυροσβεστικά οχήματα στην περιοχή από τη στιγμή που είχε το 112 στις 2. Οι τεράστιες εκτάσεις που καίνε αυτή τη στιγμή. Γυροκομείο, περιοχή κοντά στην Αρώη. Προφανώς γι' αυτό φωνάζανε οι άνθρωποι, κάκε το σπίτι. Λοιπόν, ναι, μισό λεπτό. Φωνιάζει μέσα, φύγετε. Πού εδώ. Ναι. Έχει γραέριο. Όχι, έστω λέμε, έχει γραέριο. Εντάξει, απομακρυνθήκαμε διότι όπως καταλαβαίνετε, καλά, πρέπει... άλλο ένα σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες. Των πυροσβεστικών δυνάμεων. Βεβαίως, εκεί που βρίσκεσαι, Ελένη, δεν βλέπουμε εμείς πυροσβεστικά οχήματα, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχουν ρηχτεί όλοι στη μάχη με τις φλόγες εκεί στο Καραμανδάνιο, όπου αυτή την ώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα.